αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Πώς, τι, να μας δώσει κάποιος μια απάντηση. Ήρθε η στιγμή λοιπόν πάλι φέτος να κάνουμε διαδικασία αυτή και πάλι δεν φέρνω ρώτησα. Το σύστημα δεν θέλει να σε αναγνωρίσει. Μάλλον, δεν ξέρω και τι πρέπει να κάνουμε. Σε γραφειοκρατικά εμπόδια σκοντάφτει η αγρότησα από την Ιεράπετρα στην προσπάθειά της να υποβάλει αίτηση στον ΟΠΕΚΑ και να εισπράξει το έκτακτο χρηματικό επίδομα που δικαιούται ως τρίτεκνη μητέρα, αφού το σύστημα δεν την αναγνωρίζει. Πληρώνω κανονικά, είμαι από το 18 ασφαλισμένη στον ΟΓΑ. Έχω ασφαλιστεί, μου ζήτησε να πληρώσω από το 17 βέβαια εισφορές. Πληρώνουμε κανονικά τα πάντα. Έφτασε η στιγμή, πριν 2-3 μέρες έμαθα για κάποιο επίδομα που μπορούν να πάρουν τρίτεκνες μητέρες αγρότησες. Και πήγα να κάνω τα χαρτιά μου και μου λέει ότι δεν φαίνεται σαν αγρότησα. Ενώ ασφαλίζω τα παιδιά μου, εγώ στο όνομά μου και τα 3 παιδιά, δεν με αναγνωρίζει το σύστημα σαν αγρότησα. Και δεν μπορώ να πάρω το επίδομα αυτό. Εξήγηση έχει βρεθεί για το τι. Όχι, καμία εξήγηση. Δεν μας δίνουν κάποια εξήγηση. Η απάντηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι το έχουν βρει μόδα τώρα. Το σύστημα. Φαίνεται ότι δεν είναι η μόνη αγρότησα που προσπαθεί μάταια να αποδείξει την ιδιότητά της, καθώς ο χαρακτηρισμός των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών απαιτεί μια σειρά δικαιολογητικών, αιτήσεων και βεβαιώσεων. Χαρακτηριστική η περίπτωση γυναίκας που ούτε πέρυσι κατάφερε να πάρει το έκτακτο επίδομα. Η γυναίκα μου πέρυσι δικαιούταν να πάρει κάποιο επίδομα. Ποιο απ' όλα? Το κοινωνικό επίδομα που δίνανε το Δεκέμβριο, οπότε ήταν το Νοέμβριο. Το οποίο το δικαιούμαστε και οι δύο. Ναι. Τη γυναίκα μου την πέταξε έξω. Λόγω χαμηλών εισοδημάτων, ναι. Τη γυναίκα μου την έβγαλε έξω το σύστημα διότι λέει δεν την αναγνωρίζει. Δεν την αναγνωρίζει καν. Κάματε τη ούτε, διαδικασία λοιπόν. Κάναμε τη διαδικασία, κάναμε την αίτηση στο ΚΕΠ. Έχει αριθμό φορολογικού μητρώου. Κάνει ΟΣΔΕΝ, κάνει μητρώο αγροτών. Κάνει όλα τα πάντα. Είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ, πληρώνει τις φορές κανονικά, δεν την αναγνωρίζει το σύστημα. Την έχει πετάξει έξω. Όπως λένε οι καταγγέλλοντες στην κάμερα της Κρήτη TV, το κράτος τους γνωρίζει όταν τους ζητάει να πληρώσουν φόρους και ασφαλιστικά, αλλά τους ξεχνάει όταν χρειάζεται να τους δώσει επιδόματα. Κανένας δεν μου δίνει απάντηση. Μου είπα να επικοινωνήσω με το Υπουργείο Οικονομικών, διότι το Υπουργείο Οικονομικών την αναγνωρίζει να τη στέλνει έμφυα, να τη στέλνει υποχρεώσεις, όλα. Εκεί την ξέρει το Υπουργείο Οικονομικών. Τα στέλνει κανονικά. Ναι, η τελευταία αυτή που τη έφυγε το έμφυα ήταν 2,47. Τη βρήκε για 2,47 ευρώ. Θεωρώ ότι λογικά κάποιο πρέπει να το αναλάβει αυτό το θέμα, ότι είναι ανθρώπινο λάθος, βέβαια. Για να περάσει το σύστημα, ένα θέμα αγρότησα. Δεν μπορεί το σύστημα από μόνο του να με αναγνωρίσει. Κάτσε να κάνει διαδικασία, όταν θεωρώ. Όταν είναι να πληρώσει κάτι σε αναγνωρίσει. Βέβαια, ναι, εννοείται. Αφού βέβαια. Το χρηματικό βοήθημα του ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότησες μητέρες θα καταβληθεί με πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει και είναι συνολικού ύψους 700 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.